Λοιπόν, γεια σας φίλοι μου, σήμερα και σε αυτό το live 19/6/2018. Ωραία, ξεκινάμε. Πού είναι η κάμερα? Θα περιμένω να μπείτε μέσα για να ξεκινήσουμε και το απόψινό μας live. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι. Καλώς την Νικόλη, την Ελπίδα, την Μαρία, την Καλή και όλους τους φίλους που έρχονται σιγά σιγά. Δεν μπορώ να σας δω όλους, παιδιά, να σας χαιρετήσω. Τρίτη σήμερα, 19 Ιουνίου 2018. Τις Κυριακές κάνουμε τις διαλέξεις, όπως έχω αναφέρει και σε άλλα βίντεο. Το κανάλι μας στο YouTube σας περιμένει. Εκεί ανεβάζουμε και όλες τις διαλέξεις και άλλα ηχητικά και τα live. Ωραία, θα κάνουμε λίγο υπομονή να μπουν μέσα όλοι οι φίλοι για να ξεκινήσουμε και το απόψινό live. Γράψτε ελεύθερα τα θέματα που θέλετε να μιλήσουμε ή τις ερωτήσεις που έχετε κατά νου. Εγώ θα κάνω ένα μικρό πρόλογο και μετά θα μοιραστούμε τις πληροφορίες, φίλοι μου. Α, ωραία. Περιμένουμε να μπούμε μέσα ένα λεπτό ακόμα και μετά. Καλησπέρα Αντωνία από την Κύπρο και καλησπέρα από την Κέρκυρα σε όλους τους φίλους μας που είναι στο εξωτερικό επίσης, έτσι, στο εσωτερικό και φυσικά στην Αθήνα και στη Μακεδονία, που ίσως να θέλετε να μιλήσουμε και για αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν, φίλοι μου. Ελεύθερα λοιπόν γράψτε οτιδήποτε θέλετε για να αναλύσουμε ή να το αγαπήσουμε ή να το άγουμε στο παν και να μπορούμε να το δούμε από πολλά επίπεδα. Γεια σου Στέφανε από τη Στοκχόλμη. Λοιπόν, θα περιμένουμε να μπουν οι φίλοι μας μέσα να ξεκινήσουμε μιλώντας για τι άλλο, φίλοι μου, για το μακεδονικό. Τα λέγαμε, το ζήτημα που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό να συμβαίνει. Όπως σας είχα προειδοποιήσει εδώ και πολλά χρόνια, είμαστε σε μια εποχή που οι πραγματικότητες από το συλλογικό θα έρχονται να παίξουν μεγάλη βαρύτητα στο ατομικό μας περιβάλλον. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως κάθε άνθρωπος βλέπει και έρχεται στη δική του πραγματικότητα αναλόγως τις αντιλήψεις, πεπιθήσεις και τη συνειδητότητα την οποία κατέχει. Είχα μιλήσει προκαιρού ότι θα έρθει η ώρα για το λεγόμενο διαχωρισμό, για τους άνθρωπους δηλαδή που θα περάσουν στη νέα ενέργεια συνειδητοποίησης ορισμένων, τα λέγαμε, αρχέτυπων οι οποίοι αλλάζουν και άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν αγκιστρωθεί, θα λέγαμε, από ορισμένες ενέργειες και στα μάτια των άλλων θα φαίνονται τελείως παρανοϊκά, τελείως παράλογα κάθε πράγμα το οποίο συμβαίνει τριγύρω μας. Η διάσπαση αυτή σε πολλές πραγματικότητες φέρνει, όπως είναι φυσικό, εκτός από τις διάφορες σχέσεις που έχουμε στην οικογένεια ή τις ερωτικές ή τις φιλικές ή τις επαγγελματικές, φέρνει και αλλαγές, όπως βλέπετε, στο
κοινωνικό μας και στο πολιτικό επίπεδο. Βλέπετε, οι άνθρωποι ξεκινάνε και ακολουθούν θέλουν δεν θέλουν συγκεκριμένες ροές, που είναι μερικά σενάρια που είναι, θα λέγαμε, γραμμένα να παιχτούν για να βιώσουμε ορισμένες πραγματικότητες. Τι πραγματικότητες, τι άλλο παρά τον καθρεφτισμό της συλλογικής μας συνείδησης. Σαν γη, έτσι, και μετά σαν συγκεκριμένα έθνη, κράτη, ο καθένας, θα λέγαμε, αναλόγως σε ποιο καρμικό κύκλο βρίσκεται μέσα. Βλέπετε, λοιπόν, φίλοι μου, ότι σας είχα μιλήσει πολλές φορές ότι θα έρθει ένας σκοταδισμός της ψυχής. Η θελημένα, η άθελα, μέσα σε όλη την κούραση που ένιωθε ο άνθρωπος, έχει παραιτηθεί από την ψήφο του. Θέλω να καταλάβω ότι όλοι μας είμαστε μάγοι. Πραγματικά, και το εννοώ 100%. Όλο το κόλπο, θα λέγαμε, είναι να μπορέσουν να σας κάνουν ορισμένοι ή μη αφυπνισμένοι να ξεχάσετε ή να μην θυμάστε ή να έχετε την πεποίθηση ότι πλέον δεν λειτουργούν τα μαγικά σας. Στην πραγματικότητα, κάθε φορά σε οτιδήποτε πιστεύουμε και υπάρχει γύρω μας, είναι επειδή το πιστεύουμε 100%. Η δύναμη της συνείδησής σας είναι αυτή που εκδηλώνεται, είτε το ξέρετε είτε όχι, σε αυτό το περιβάλλον το οποίο όλοι ζούμε μέσα. Κάθε φορά που εσείς παραδίδετε τη δική σας θέληση, είναι σαν να παραδίδετε τη δική σας ψήφο. Παρ' όλα αυτά, όμως, η ενέργειά σας δίνεται και κατευθύνεται από άλλους. Έτσι, φίλοι μου, κάθε φορά για όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε παραδώσει τη δύναμή μας σε άλλους ανθρώπους, λόγω καμιά φορά της απαξίωσης που εμείς δεν τα καταφέρουμε, της βαρεμάρας ή της λύθης ή των παθών μας, κάθε φορά αφήνουμε άλλους ανθρώπους να χειρίζονται τη δική μας ενέργεια. Σε όλους τους τομείς, σε πάρα πολλούς τομείς. Έρχεται η ώρα τώρα ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του σαν μάγος. Γιατί το μεγαλύτερο κλειδί στην πραγματικότητα την οποία βρισκόμαστε είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι οτιδήποτε κάνουμε με σκέψη, με συναίσθημα και δράση συνεισφέρει για να χτιστεί και να ενδυναμωθεί και να υποστηριχτεί η ανάλογη πραγματικότητα. Βλέπετε, φίλοι μου, όλο το κόλπο είναι να μπούμε στην δόνηση, στις συχνότητες και να καταλάβουμε ότι όπου εστιάζεται η συνείδησή μας, βοηθάμε, τρέφουμε εκείνη την πραγματικότητα την οποία ανήκει, θα λέγαμε, σε εκείνο το φάσμα αδονήσεων, για να μπορούμε να τη βιώσουμε και να την αντιληφθούμε. Όπως ο ήχος υπάρχει παντού, αλλά μόνο όταν εμείς φτιάξουμε, θα λέγαμε, συγκεκριμένα τρανζιστοράκια μπορούμε να ακούσουμε τους σταθμούς, όπως τα κύματα της τηλεοράσης από τους σταθμούς υπάρχουν παντού, αλλά πρέπει να έχουμε μία οθόνη για να μπορούμε να βιώσουμε την πραγματικότητα, έτσι μέσα μας πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνο το χειριστήριο των δονήσεών μας, να γίνουμε αντιληπτικοί στην ενέργειά μας, για να καταλάβουμε και κατ' επιλογή πλέον να ξέρουμε, να πάρουμε την ευθύνη και να επιλέγουμε πού θέλουμε να δίνουμε την ενέργειά μας. Όλα αυτά τα πράγματα τόσο καιρό μερικοί άνθρωποι τα ξέραν και κάναν τον κόσμο να πιστέψει ότι δεν μπορούν να φτιάξουν πραγματικότητα παρά μόνο κάτω από τους τρόπους τους οποίους εκείνοι αφήναν. Έτσι, λοιπόν, σας δημιουργήσαν συγκεκριμένους δρόμους για να μπορείτε εσείς αναγκαστικά, έχοντας ξεχάσει τη δική σας ψυχική ιστορία, τη δική σας πλανητική ιστορία, τη δική σας δύναμη με άλλα λόγια, έχοντας ξεχάσει όλα αυτά τα πράγματα, το μόνο που σας έμενε είναι να μάθετε την ψεύτικη διδασκαλία που είχαν δώσει στον κόσμο, στην ανθρωπότητα. Και μέσα από αυτή την ψεύτικη διδασκαλία, τη διανοητική, θα λέγαμε, ως ένα σημείο της κατώτερης διάνοιας, σας έλεγαν με τι τρόπο μπορείτε να φτιάξετε πραγματικότητα. Όχι όμως τον τρόπο που εσείς ξέρατε σαν μάγοι, αλλά τον τρόπο που σας μάθαν σαν εργάτες. Καταντήσαμε, λοιπόν, να έχουμε μια κοινωνία που να μην στηρίζεται πάνω στη δική μας ατομική συνείδηση και μετά κατ' επέκταση στη συλλογική. Βλέπετε, όλοι οι πολεμάνοι να αυτοπροσδιοριστούν στον κόσμο ολόκληρο. Αυτό όμως σημαίνει ότι φτιάχνουν σύνορα σχετικά με τον άλλο. Δεν έχει καμία σχέση μια σωστή παγκοσμιοποίηση
με το να ρίξουν τα σύνορα. Κάθε άνθρωπος είναι ατομικός, είτε είναι γκέι, είτε είναι οτιδήποτε. Αυτή η ατομικότητα λοιπόν τον καθορίζει να κάνει τις σχέσεις του συμφιλίωσης με το περιβάλλον και τους άλλους ανθρώπους. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να γινόμαστε σε εισαγωγικά εθνομηδενιστές, σε εισαγωγικά να μην διατηρούμε την ιστορία μας, σε εισαγωγικά όλα αυτά τα πράγματα που σας σταματάνε να είστε ξεχωριστοί, για να ξεχωρίζετε τον εαυτό σας, να έχετε τη διάκριση, την επιλογή, την δική σας πραγματικότητα σαν άνθρωπος. Και μετά, παρόλα αυτά τα πράγματα, να μπορείτε να αγαπήσετε το διαφορετικό. Βλέπετε, η πλάνη συνεχόμενα που έρχεται στο συνέστημα είναι ότι για να αγαπήσεις το διαφορετικό, πρέπει να ρίξεις τα σύνορα. Ποια σύνορα όμως? Πρέπει να ρίξεις τα συνειδησιακά σύνορα, να περάσεις, τα λέγαμε, τη μορφή, για να μπορείς να συλλάβεις τον άλλον ενεργειακά. Αυτό δεν σημαίνει, φίλοι μου, ότι πρέπει να σκοτώσουμε τη μορφή μας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να σκοτώσουμε την ιστορία μας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να σκοτώσουμε όλο το DNA μας. Μόνο και μόνο για να ομοιάζουμε φαινομενικά με οποιονδήποτε άλλο θέλουμε να αγαπήσουμε. Όποιος το κάνει αυτό είναι τελειωμένος, ηλιστής. Γιατί θέλει να τροποποιήσει την ύλη με τέτοιο τρόπο ώστε να του μοιάζει για να την αγαπήσει. Όμως όποιος άνθρωπος μπαίνει μέσα στην ενέργεια, εκεί είναι που ρίχνει πραγματικά τα σύνορα χωρίς να βιάσει την ύλη. Εκεί δεν χρειάζεται να βιάσουμε την ύλη, φίλοι μου, και ρίχνουμε πραγματικά τα σύνορα μέσα μας, γιατί μπαίνουμε στη δική μας ενέργεια, στη δική μας ψυχή, στο δικό μας πνεύμα. Και δεν μας νοιάζει αν ο άλλος είναι δέντρο, δεν μας νοιάζει αν είναι ζώο, δεν μας νοιάζει αν είναι Κινέζος, δεν μας νοιάζει αν είναι γκέι. Γιατί βλέπουμε ότι το όμοιο στην πραγματικότητα είναι βαθιά, μέσα, στην ενέργεια, σε εκείνη τη συνείδηση, στο Θεό, σ' άλλους πολύ, σ' άλλους λίγο. Αλλά έτσι εμείς σιγά σιγά θα φτιάξουμε μια συμφιλίωση ομοιοκραδασμού, χωρίς τη βία να αποδεχτούμε κάτι που δεν θέλουμε, παρά να έρθει σιγά σιγά, όπως όταν ηρεμεί το νερό και ξεμπερδεύεται η άμμος και ξεθολώνει, γιατί το κάθε τι μπαίνει στη δική του βαρύτητα, τότε καθαρίζουν τα νερά. Βλέπετε, στην πραγματικότητα πολλοί μιλάνε για την αγάπη, αλλά δεν αφήνουν το συγχρονισμό να δείξει πότε πρέπει να έρθει. Πότε πρέπει να έρθει κοντά, πότε πρέπει ο ίδιος εσύ να ξέρεις όσο αγαπάς τον εαυτό σου ότι θα αγαπάς και τους άλλους. Άρα δεν χρειάζεται να πολεμάμε τη μορφή. Πρέπει όμως συνειδησιακά να μπορούμε να την υπερνικήσουμε τη μορφή. Να υπερνικήσουμε την ταύτιση. Έτσι αυτή η συνειδησιακή παγκοσμιοποίηση θα μπορεί να διατηρήσει τον εαυτό σας σε ένα κέραιο όν. Παρ' όλα αυτά το συλλογικό θα ρέει πολύ πιο ομαλά. Άρα πώς γίνεται στην πραγματικότητα να πέφτουμε σε αυτή την πλάνη ότι για να αγαπήσω εγώ τον Τούρκο, ο Τούρκος δεν πρέπει να λέει ότι είμαι Τούρκος, ή εγώ δεν πρέπει να λέω ότι είμαι Έλληνας, ή ο άλλος δεν πρέπει να λέει ότι είναι γκέι, ή ο άλλος δεν πρέπει να λέει ότι του αρέσουν τα φιστίκια, ή ο άλλος ότι του αρέσει ο αθλητισμός, ή ο άλλος ότι πιστεύει σε ποιες περιπτώσεις ό,τι πιστεύει. Αρκεί να είμαστε σε εκείνη την κατάσταση, να αποδεχόμαστε, σας είπα, προς την άλλη φορά το διαφορετικό. Αν εμείς μέσα μας λοιπόν, φίλοι, συνειδητοποιήσουμε ότι η ιστορία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ροή του ιστού. Αυτό είναι η ιστορία. Ο ιστός, όπως της αράχνης, βλέπετε ότι είναι όλοι μαζί, όλες οι συνδέσεις μαζί, που έχουν παιχτεί από την ώρα της πηγής, τα λέγαμε, την αρχή του χρόνου. Μέχρι τώρα, για να δούμε μέσα από την ιστορία τι, τη ροή την ίδια, το ρυθμό. Όχι για να επαναλαμβάνουμε, αλλά για να μάθουμε πώς λειτουργεί ώστε να μπορούμε να τον αλλάξουμε, τον ίδιο το ρυθμό. Όχι μια ιστορία που δεν μαθαίνουμε παπαγαλία, αλλά μια ιστορία που να μας δίνει τα μαθήματα, τον εαυτό μας και τι μπορούμε να κάνουμε. Όταν φυσικά εμείς δεν έχουμε αυτή την ιστορία, τη ροή μέσα μας τον ιστού, πάνε να πει ότι δεν θυμόμαστε ποιοι είμαστε, πού ήρθαμε, τι πρέπει να κάνουμε. Άρα με λίγα λόγια τι κάνουμε, φίλοι μου, ξεχνάμε τη μία και κύρια αποστολή. Ποια αποστολή έχει ο άνθρωπος, ποια αποστολή έχει καθένας από εμάς, ποια αποστολή αν όχι αυτό που παραβολικά θα λέγαμε μας έδωσε ο Ιησούς με την έννοια του Χριστού, του Φωτός, του Εστερικού, με τους 12 μαθητές.
Ποια αποστολή έχουμε λοιπόν σαν άνθρωποι αυτόν τον καιρό μες στον πλανητικό κύκλο? Το φως το δικό μας, έτσι, το αγνό, να περάσει από τα 12 πρίσματα τον αστερισμό στο ζωδιακό. Και έτσι λοιπόν ανά χρόνο κάθε φορά, όπως είναι 12 οι ώρες, οι ροές, όπως είναι 12 τα πάντα, να καταλαβαίνουμε τι. Ότι ερχόμαστε σαν ψυχή να παίξουμε όλες τις τροποποιήσεις που μπορούμε παράλληλα να βιώσουμε μέσω του ζωδιακού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα είναι αλληγορικά, αλλά μέσα μας ο Χριστός έχει τους δικούς του Απόστολους. Και οι 12 Απόστολοι σας είπα λοιπόν ότι είναι οι πτυχές της εσάρκωσής μας. Μέσα από τις εσαρκώσεις, κάθε φορά να μάθουμε τις ενέργειες, το πώς εκδηλώνονται στη γη πάνω. Γι' αυτό και τα ζώα όλα δεν κάνουν κάθε λίγο και λιγάκι, παρά μόνο άνθρωπος παιδί, για να μπορεί να γεννιέται σε όλα τα ζώδια. Το έχετε σκεφτεί? Δεν έχουμε μόνο άνοιξη, παιδιά, ή καλοκαίρι, αλλά έχουμε κάθε μήνα, κάθε ώρα. Ε, γιατί άραγε, γιατί γεννήκαμε αυτό το ζώο που συνεχόμενα λοιπόν γεννάει ανά πάσα στιγμή? Γιατί έχουμε μια αποστολή. Γι' αυτό είμαστε κάθε τι και λεγόμαστε άνθρωποι. Όχι επειδή άνω, φρόσκο και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά γιατί μπορούμε εμείς μέσα από τον κύκλο, τον πλανητικό που λέγεται γη, στο επίπεδο του ανθρώπου, να έχουμε μια κάθετη άνοδο. Βλέπετε τα φυτά που δεν έχουν εγωισμούς, έχουν κάθετη άνοδο. Τα ζώα όμως, περισσότερες φορές τα βλέπετε, οριζοντιώνονται γιατί ακούνε τη σπυροειδή η κατάσταση. Ένας άνθρωπος λοιπόν, σε εισαγωγικά, σκυμμένος, προσκυνημένος, ένας άνθρωπος που δεν κοιτάει ανωδικά την εξέλιξη, αλλά κοιτάει το φαύλο κύκλο, είναι σαν να είναι παράλληλος με τη γη, όχι κάθετος. Βλέπουμε από εκεί πέρα έχουν βγει και όλες οι άλλες δασκαλίες, περί κουνταλίνη, περί τσάκρα, περί να μπορούμε να ανεβάσουμε την ενέργεια και όλα αυτά τα πράγματα, την εκλεπτύνουμε και να φτάνουμε σε μια κατάσταση, τι να κάνουμε, να ανθίσουμε. Συνεχώς όμως έρχεται η λύθη. Ποια λύθη? Το να ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Το να ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Αν θυμόμαστε ποιοι είμαστε, δεν είναι για να το επαναλάβουμε. Είναι για να ξέρουμε, να θυμόμαστε τα πειράματα τα οποία έχουμε κάνει. Άλλιως τόσος πόνος, τόσος κόπος, τόσα συναισθήματα, τόση εμπειρία να πάνε χαμένα. Άρα χαμένα δεν πάνε, πάνε σε μία αποθήκη που λέτε ψυχή. Και αυτόν τον καιρό ο άνθρωπος ζει το σκοταδισμό της ψυχής. Γιατί ακριβώς δεν έχει εκείνη τη δύναμη να μπορεί να έχει την ένωση με την ψυχή. Άρα όλοι έχουμε αποστολή. Αλλά ποιος μας στέλνει? Έχουμε ξεχάσει ποιος μας στέλνει. Και από αποστολή τι γινόμαστε? Αφού ξεχνάμε το σκοπό, αφού ξεχνάμε την αποστολή μας, γινόμαστε αποστάτες. Γιατί? Γιατί έχουμε δημιουργήσει απόσταση από την ψυχή μας. Απόσταση από το είναι μας. Απόσταση από τη μέγιστη αυθυποβολή που έχει κάνει ο εσωτερικό μας σπινθήρας. Και συνεχόμενα σαν ψυχή τρέχουμε να παίξουμε σαν θεοί. Τι? Τις εσαρκώσεις μας. Το χρόνο. Όταν εμείς ξεχάσουμε λοιπόν την αποστολή μας, τότε ξεχνάμε πραγματικά, φίλοι μου, τις ιδιότητές μας. Γιατί διατηρώντας την αποστολή μας και απεσταλόμενοι να παίξουμε όλες τις εμπειρίες της ζωής, καλούμαστε να αφήσουμε τα κατώτερα σώματά μας να ταυτιστούν ολικά, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Όμως διατηρούμε μέσα μας την ενθύμηση της ψυχής, γιατί εκεί θα παραδώσουμε την εμπειρία μας. Και η ψυχή απ' την άλλη τι θα κάνει? Θα πάρει όλη την εμπειρία που δίνουμε και θα μας τη δώσει σαν ιδιότητες, για να μπορούμε να παίξουμε καλύτερα το ρόλο μας. Με παραπάνω ιδιότητες. Με παραπάνω ιδιότητες. Και αυτό λέγεται εξέλιξη. Γιατί κάθε φορά θα ερχόμαστε πιο αναβαθμισμένα. Computers θα λέγαμε. Με παραπάνω εφαρμογές. Με παραπάνω δυνατότητες δημιουργίας, λήψης και αποστολής. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο κύκλος όταν δεν κλείνει από την πλευρά τη δική μας, από την πλευρά της προσωπικότητά μας, από την πλευρά της λύθης μας, είναι φυσικό να φέρνουμε συνεχόμενα κύκλους, γιατί να πάρουμε την εμπειρία και να την δώσουμε μέσα, δεν ενώνουμε την περιφέρεια με το κέντρο μας. Και είμαστε προσκολλημένοι στην περιφέρεια. Είμαστε προσκολλημένοι στην ύλη. Είμαστε προσκολλημένοι, θα λέγαμε, όχι στο κέντρο μας, αλλά όλη η αποστολή είναι να προχωράμε μαζί με το φως.
Οι Απόστολοι θα λέγαμε, όπως αλληγορικά λέει έτσι η Καινή Διαθήκη, τι κάνανε, πηγαίνανε να λέγανε τον Χριστό μαζί. Γι' αυτό λεγόντουσαν Απόστολοι. Εσείς πρέπει να έχετε το φως σας μαζί, εκεί που πάτε να βιώσετε ό,τι εμπειρία θέλετε να βιώσετε. Έτσι διατηρείτε το σύνδεσμο και γινόσαστε Απόστολοι της δικής σας ψυχής. Όμως όταν δεν διατηρείτε αυτό το σύνδεσμο, φίλοι μου, έρχεται η ώρα και ξεχνάτε, κολλάτε. Χάνετε την αποστολή σας και μετά δεν θυμάστε τι αποστολή έχετε. Γιατί στην πραγματικότητα όλοι έχουμε καταντήσει αποστάτες. Γιατί έχουμε απόσταση. Γιατί στεκόμαστε μακριά από το κέντρο μας. Γι' αυτό στην πραγματικότητα είμαστε αποστάτες, αλλά δεν ξέρουμε και επειδή είμαστε αποστάτες, λειτουργούμε αποστατικά. Και έρχεται η ώρα να θυμηθούμε όσο θυμηθούμε ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Εγώ δεν γεννήθηκα γι' αυτό. Εγώ έχω γεννηθεί για κάτι άλλο. Για μένα υπάρχει κάτι άλλο μέσα μου που με παρακινεί, που μου φωνάζει, που μου μιλάει. Και δεν είμαι για το βόλεμα μόνο του, αλλά είμαι για ένα βόλεμα που συνεχόμενα θα αναβαθμίζεται με την έννοια ότι μου δίνει παραπάνω όφελος, παραπάνω ιδιότητες. Όχι ένα βόλεμα στο έλος, αλλά ένα βόλεμα ότι είμαι στη θέση εκείνη που πρέπει μέσα στη ροή, μέσα στην ιστορία. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι και πόσες φορές φίλοι μου έχουν τροποποιήσει την ιστορία και συνεχόμενα τροποποιούν την ιστορία. Αυτοί που είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα θέλουν να μην θυμάστε τι πρέπει να κάνετε. Άρα το θέμα κάθε φορά που έρχεται εδώ πέρα να ζούμε κοινωνικά και πολιτικά δεν είναι αυτό που φαίνεται επιφανειακά, φίλοι μου. Είναι αυτό που έρχεται τώρα να σας δείξει τον διαχωρισμό και να συλλάβετε όσοι συλλάβετε μέσα σας. Εκείνη τη φωνή που σας μιλάει για να θυμηθείτε την ιστορία σας και τι αποστολή έχετε σε σχέση με την ψυχή σας. Και να θυμηθείτε λοιπόν ότι κάποιος σας έστειλε εδώ γιατί ένα κομμάτι σας πάντα παραμένει πίσω. Πάντα ένα κομμάτι τα αφήνουμε σε όλες τις διαστάσεις μας και προβάλλουμε το υπόλοιπο. Άρα καταλαβαίνετε ότι όσο δημιουργούμε μάτριξ μέσα στο μάτριξ, μέσα στο μάτριξ, μέσα στο μάτριξ, φτάνει η ώρα που η συνειδητότητα στο τελευταίο μάτριξ που έχουμε μπει είναι πολύ μικρή. Έτσι κάθε φορά, φίλοι μου, τι γίνεται, δεν είναι εύκολο να θυμηθούμε ξανά. Και πρέπει να μαζέψουμε πίσω, να αποταυτιστούμε από το κάθε εσωτερικό μικρό μάτριξ και να αρχίσουμε λοιπόν να φτάσουμε σε εκείνο το επίπεδο που θα νιώσουμε πάλι τη σύνδεσή μας με την ψυχή μας και τότε θα λειτουργήσουμε σαν απόστολοι του ιδίου φωτός μας. Του κοινού φωτός μας, ας το πω και έτσι. Άρα έρχεται η ώρα της κρίσεως ώστε να αποφασίσουμε από όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Τι μας αρέσει, τι μας αντιπροσωπεύει, πού χρειάζεται εμείς να δίνουμε τη δύναμή μας. Και όχι να παραδίνουμε τον εαυτό μας, αλλά να παραδίδουμε το κατώτερο εαυτό μας για να υποστηρίξει το ανώτερο κομμάτι μας. Αυτό πρέπει να το συλλάβουμε και να το καταλάβουμε γιατί μας έχουν κάνει μέσα από διάφορα κόλπα και λόγω των εποχών να παραδίδουμε και να μην αφήνουμε τίποτα για μας. Γιατί τα παραδίδαμε όλα και αυτό είναι που κάνει ο αδύναμος. Εμείς θέλουμε να παραδώσουμε ένα κομμάτι μας για να δουλέψει, να ζήσει, ίσως να αφαιθεί ή να θυσιαστεί για να πάρουμε την ενέργεια πίσω σε εκείνο το κομμάτι μας που το συγκρατούμε σαν εαυτό. Οπότε πρέπει να έχετε ένα συγκεκριμένο εαυτό που από δύναμη θα παραδίδει το υπόλοιπο γιατί θα είναι και αυτό προς όφελός σας, προς την αναβάθμισή σας. Όμως αν εμείς δεν έχουμε φτιάξει αυτόν τον εαυτό που θα παραδώσει το μικρότερο μας εαυτό, τον κατώτερο μας εαυτό, είναι σαν να έχουμε ξεχάσει όλο το μέγιστο εαυτό μας και να νομίζουμε ότι αυτός ο μέγιστος εαυτός μας τι άλλο να κάνει, να δουλεύει για το κατώτερο κομμάτι μας μόνο. Για το εγώ μας. Για κάθε φορά αυτό που μας καταλαμβάνει και ταυτιζόμαστε. Και πραγματικά, φίλοι μου, συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό μόνο και μόνο γιατί από εκεί παίρνουμε την ενέργειά μας. Από την ψυχή. Η ψυχή μας βοηθάει. Όμως, αν εμείς δεν κλείσουμε τον κύκλο, δεν κάνουμε πραγματικά την αποστολή, τότε θα είμαστε όντα που πολύ απλά δεν χρειάζεται να ζούμε. Γιατί δεν δίνουμε τους καρπούς πίσω που πρέπει.
Και όλα έχουν φτιαχτεί για να δίνουν ένα καρπό, για να υπάρχει εξέλιξη. Άρα πώς πάμε εμείς να κάνουμε αυτό το πράγμα, αυτό το λάθος. Και μέσα από το λεγόμενο αυτοπροσδιορισμό της άγνοιας και αυτό το τουρλουμπούκι, το χαοτικό, αυτή η έλλειψη τάξης μέσα μας να μπορεί κάθε φορά να μας κάνει έρμεα, να ζούμε χωρίς λόγο για ποιο λόγο ζούμε και άλλοι να εκμεταλλεύονται τη δική σας μαγεία και άλλοι να εκμεταλλεύονται αυτή την άγνοια που έχετε. Γιατί είστε μάγοι, απλά δεν θυμάστε. Γιατί είστε μάγοι, απλά δεν βλέπετε ότι ό,τι δημιουργούμε, ειδικά τα αρνητικά, είναι πάλι τη δική μας μαγεία. Ότι υπάρχει μαγεία 100% αυτό είναι στάνταρ, αλλά σας το έχουν αποκρύψει. Δεν υπάρχει κάποιος που να λέει εγώ δεν πιστεύω. Όλοι πιστεύουμε στην πραγματικότητα την οποία εκδηλώνεται γύρω μας. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να τη βιώσουμε. Δεν υπάρχει πιστεύω 50%, 60%, 70%. Υπάρχει ότι πιστεύω πάντα κάτι 100%, αλλιώς δεν θα το βίωνα. Είναι σημαντικό λοιπόν φίλοι μου να μάθουμε ξανά ότι οτιδήποτε συμβαίνει είναι λόγω της δικής μας μαγείας και να φτιάξουμε τη δική μας ηθική για να μπορούμε συνειδητά πλέον να ξέρουμε πού θα δώσουμε αυτή την υπερδύναμη, αυτή τη μαγεία μας, σε ποια συλλογικότητα την οποία θέλουμε να βιώσουμε την πραγματικότητά της. Ξέρουμε λοιπόν εμείς ότι λόγω της άγνοιας οι άνθρωποι ακόμα δεν μπορούν να χειριστούν τη μαγεία τους και είναι φυσικό παραπλανόμενοι από μερικούς άλλους να ξεκινήσουν να δίνουν, τα λέγαμε, την ψήφο τους χωρίς να ξέρουν πού τη δίνουν. Αναλογικά και παραβολικά λοιπόν αυτό το πράγμα συμβαίνει μέσα μας και έξω μας. Γι' αυτό θα δείτε ότι ήρθε η ώρα να σκεφτούμε δύο φορές τις πράξεις που κάνουμε. Έρχεται η ώρα, γιατί οι ενέργειες αλλάζουν, να μπορούμε να επιβιώσουμε σαν ανθρωπότητα και να πράξουμε ώστε μέσα μας να βγάλουμε το μέγιστο εαυτό μας. Και αυτές οι ώρες είναι οι ώρες αυτές που περνάμε τώρα, ατομικά, σαν χώρα, σαν γη, και βλέπετε πόσο ρευστή είναι η κατάσταση. Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί αρχίζει ο κόσμος λίγο-λίγο, όσο ποσοστό κι αν είναι αυτό, και αρχίζει και τραβάει την ευθύνη μέσα του. Αρχίζει και αποδομεί όλο το προσκύνημα που είχε δώσει σε ορισμένα πράγματα, είτε αόρατα είτε ορατά. Αρχίζει και τραβάει τη δύναμη από τα εγρηγορότα, αυτά που τόσο καιρό, χωρίς να ξέραμε γιατί, μας διοικούσαν. Αρχίζει και τραβάει πίσω και βλέπετε να γκρεμίζονται σαν πύργοι, σαν χαρτιά, όλα αυτά τα πράγματα που στηριζόντουσαν σε τι άλλο, στην πίστη σας, στη μαγεία σας. Αυτό ήταν το μυστικό που τόσο καιρό κρύβαν από τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος δεν είχε συνειδητοποιήσει, γιατί τον κρατάγαν συνεχόμενα μέσω των μίξεων, των αναμίξεων και όλων αυτών των πραγμάτων, του μπερδέματος όπως σας είπα, το νερό που κάνει όταν ανακατεύουμε την άμμο και δεν μπορεί να δεις καθαρά μες στο νερό. Ακριβώς αυτό το μπέρδεμα λοιπόν κάναν οι λύκοι που στην αναμπουμπούλα χαίρονται, γιατί συνεχόμενα θέλουν να μπερδεύουν, να μπερδεύουν με συνεχόμενες μίξεις και αναμίξεις και αναμνήξεις, χωρίς να είναι η ώρα τους όμως να γίνουν οι μίξεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το σύστημα που εν ολίγης φαίνεται μια όμορφη παγκοσμιοποίηση μπορεί να γίνει μόνο σε συνειδησιακό επίπεδο. Γιατί αν ο άλλος έχει φτάσει σε ένα επίπεδο πολιτικό, πολιτισμικό, συνειδησιακό, μπορεί να κάνει παρέα με οποιοδήποτε άνθρωπο. Όταν όμως δύο άνθρωποι τους ενώνει μόνο το χρήμα, έτσι, ο ένας μπορεί να είναι, θα λέγαμε, κάτω στο Κατάρ και να σκοτώνει γυναίκες και ο άλλος να το λέει ότι είναι πολιτισμένος επειδή έχει πετρέλαια. Βλέπετε το παράλογο λοιπόν φίλοι μου, ότι δεν είναι συνειδησιακή η παγκοσμιοποίηση που πάει να γίνει, αλλά είναι ένα τουρλουμπούκι για να αναμειχθούν όλες οι ιστορίες, για να αναμειχθούν όλες οι παράλληλες πραγματικότητες, για να αναμειχθούν όλες οι σχέσεις στην πραγματικότητα και να μπερδευτούν οι άνθρωποι, αντί να έρθει μια καθαρότητα και να μπουν όλα στη θέση τους. Με το πρόσχημα λοιπόν αυτό, ότι όλοι για να ενωθούμε πρέπει να γίνουμε κλόνοι, γιατί αυτό ζητά στην πραγματικότητα. Προσέξτε λοιπόν φίλοι μου, για να υπάρξει αγάπη δεν χρειάζεται να είναι ο άλλος κλόνος μας. Για να υπάρξει αγάπη χρειάζεται να εξελιχθούμε. Είναι βασικό να το καταλάβουμε αυτό. Είναι βασικό να θυμηθούμε, να μπούμε μέσα μας. Και όταν λέω θυμηθούμε,
Να ενθυμηθούμε, είναι να αρχίσει ο θύμος αδένας, να δονείται πάνω σε συγκεκριμένη δόνηση. Γι' αυτό επιθυμούμε, λιποθυμούμε και ενθυμόμαστε. Είναι βασικό λοιπόν η δόνηση που έχετε μέσα σας να αρχίζει να δονείτε σε αυτά τα πράγματα που θυμάστε. Γιατί αν θυμάστε χωρίς να δονείστε πάνω σε αυτή τη δόνηση, δεν θα πράξετε. Θα είναι μόνο σκέψεις. Και τώρα λείπει η δράση. Λοιπόν, μέχρι εδώ ο πρόλογος που έκανα, φίλοι μου. Θα ξεκινήσω να απαντάω στις ερωτήσεις σας. Κάτσε να φτιάξουμε και λίγο πάλι το... Γιατί αν δεν με σταμάταγε, δεν θα σταμάταγα. Θα συνέχιζα να μιλάω για καμία ώρα. Ακόμα. Λοιπόν, ωραία, ναι. Γράψτε τις ερωτήσεις για να πούμε και να μιλήσουμε σχετικά με ό,τι θέμα θέλετε. Ωραία. Για να δούμε ποια είναι πρώτη. Λοιπόν, για τη Μακεδονία μιλήσαμε. Καλησπέρα στα μάτια. Παίζει ρόλο η διατροφή, η κούραση, η αναπνοή και η φυσική κατάσταση στην ένταση της αυτοσυγκέντρωσης. Όποιος δεν έχει εκπαιδευτεί, είναι φυσικό ότι ψάχνει όλες τις λεπτομέρειες για να τον βοηθήσουν. Άρα, ναι, στην πραγματικότητα όλα παίζουν ρόλο. Μόλις όμως αυτό μπει μέσα στο αυτοματικό σου, στο κέντρο του ενστίκτου σου και το μηχανοποιείς μέσα σου, τότε δεν χρειάζεται τόσο πολύ να ψάχνεις συγκεκριμένες στάσεις, συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες αναπνοές. Γιατί πλέον θα γίνει δικό σου και θα μπορεί να δουλεύει μέσα σου όπως θέλεις εσύ η συγκέντρωση. Θα μπορείς να είσαι σε δύσκολες, θα λέγαμε, καταστάσεις και περιπτώσεις, όμως εσύ θα μπορείς να συγκεντρώνεσαι ανά πάσα στιγμή. Στο αρχικό στάδιο όμως, για να μπορούμε να βοηθήσουμε, θα λέγαμε, να κάνεις αυτή την αρχή, για να μπορείς να αυτοσυγκεντρώνεσαι, οτιδήποτε λοιπόν σε ωφελεί και το βλέπεις και μπορείς να το κάνεις, παίζει μεγάλο ρόλο. Να κάτσεις λοιπόν ειδικά με την αναπνοή και βεβαίως με την νοητική κούραση. Έτσι, είναι καλό λοιπόν να έχουμε τον ενθουσιασμό μας για αυτή την πρακτική που θα κάνουμε, κύριο πράγμα, έτσι, και φυσικά έναν ρυθμό και μετά αυτές τις λεπτομέρειες που λες, φίλε μου. Λοιπόν, λέει η Μαρία, πες μας στα μάτια για την ευχή και την κατάρα και ποια είναι η αποστολή μας εδώ στη γη. Την αποστολή την είπαμε, Μαρία, έτσι το μιλάγαμε τόση ώρα. Για την ευχή και την κατάρα. Φίλοι μου, θέλω να καταλάβετε ότι ευχή και κατάρα, θα μπορούσαμε να το πούμε ότι ευχόμαστε στους αγγέλους και δίνουμε κατάρα στους δαίμονες. Τι θέλω να πω με αυτό. Κάθε φορά πριν σας εξήγησα ότι οτιδήποτε δίνουμε τη δική μας δύναμη, έτσι βοηθάμε αυτό να γίνει γρηγορότερα στη δική μας πραγματικότητα. Γιατί το ενισχύουμε. Αν λοιπόν εμείς δώσουμε μια ευχή λοιπόν, και αυτή η ευχή πάντοτε είναι μέσα στη ροή, σημαίνει ότι την προσευχή που κάνουμε, σημαίνει ότι βάζουμε και τη δική μας δύναμη πάνω στη ροή για να γίνει κάτι, θα λέγαμε, γρηγορότερα. Η κατάρα από την άλλη σημαίνει κατά ρα, μπορούμε να πούμε, έτσι, ή κατά το ρα, τον ήλιο, θα λέγαμε, το συνειδησιακό, θα λέγαμε, επίπεδο της έκτης πυκνότητας, έτσι, ή εναντίον, θα λέγαμε, του ρα, με την έννοια ότι έχει την καθοδική εξέλιξη, όπως κάθε δαίμονας έχει την καθοδική εξέλιξη. Φυσικό πράγμα, για να σας εξηγήσω, για να μην μπερδεύεστε, τα ανιόντα τα λέμε αγγέλους, τα οποία λειτουργούν σε υψηλές συχνότητες, και τα καντιόντα, τα οποία λειτουργούν καθοδικά γιατί είναι από βαρέα άτομα, τα λέμε δαίμονες όταν μας επηρεάζουν μέσα μας, έτσι. Άσετα που τα έχουν ονοματίσει για να τους δώσουν πρόσωπο. Λοιπόν, όταν εμείς λοιπόν δίνουμε μια κατάρα, τη δίνουμε υποτίθεται στον δαίμονα, δεν τη δίνουμε ποτέ στον άγγελο. Όταν τη δίνουμε μια κατάρα, σημαίνει ότι συμμετέχω κι εγώ, έτσι, με τη δική μου δύναμη, πάνω στην ανακύκλωση, τα λέγαμε, του δαίμονα, του κατιόντος. Και συμμετέχω με την προσευχή μου πάνω στην δύναμη να εκδηλωθεί όσο πιο ταχύτερα γίνεται η έννοια του άνιόντος. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Όλα τα άλλα που λένε λοιπόν περί κατάρες, ιστορίες, το ένα τ' άλλο, αν πραγματικά δεν υπάρχει ομοκρατασμός, δεν ισχύει τίποτα. Έτσι. Θέλω να το καταλάβετε αυτό λοιπόν, φίλοι μου. Γιατί κάτι για να ισχύει όταν ο άλλος σας επηρεάζει με τη σκέψη του,
είτε είναι θετική είτε αρνητική, πρέπει εσείς να έχετε το γόνιμο έδαφος. Αν δεν είναι στη δική σας βούληση, αν δεν είναι στη δική σας βούληση ή στη δική σας ροή, θα λέγαμε, να γίνουν ορισμένα σενάρια, κανείς δεν μπορεί να σας αγγίξει. Έτσι, αυτό θέλω να το καταλάβετε. Λοιπόν, προχωράμε. Παρακάτω λέει ο Γιάννης, γεια σου Γιάννη, σταμάτη αν θες μίλησέ μας για την κρίσιμη μάζα. Α, ναι, το έχεις ξαναρωτήσει την άλλη φορά. Η κρίσιμη μάζα είναι συγκεκριμένο ποσοστό που μόλις φτάσει η ανθρωπότητα σε αυτό το ποσοστό αφύπνισης, τότε θα εξαπλωθεί, θα λέγαμε, σχετικά σε όλο τον κόσμο. Θα μπουν όλοι σε αυτό το φάσμα. Με την έννοια ότι θα υπερέχει, θα λέγαμε, ποσοστιαία για να εκδηλωθούν, θα λέγαμε, πραγματικότητες ανάλογες πάνω στην κρίσιμη μάζα την οποία υπάρχει. Κάθε φορά που μιλάμε για ανθρώπους θετικούς, η κρίσιμη μάζα έχει μικρό ποσοστό. Δεν χρειάζεται πάνω από ένα 30 έως 50%. Κάθε φορά που μιλάμε για αρνητικό ποσοστό, για τους αρνητικούς, η κρίσιμη μάζα πρέπει να είναι πάνω από 90% για να εκδηλωθεί κάτι. Γι' αυτό τις περισσότερες φορές οι πλανεμένοι άνθρωποι λειτουργούν αρνητικά χωρίς να το ξέρουν. Αλλιώς δεν θα έχετε εκδηλωθεί. Είναι η ίδια η ενέργεια η αρνητική, η οποία λειτουργεί διαχωριστικά. Και είναι η ίδια η ενέργεια η θετική, η οποία λειτουργεί θετικά και αφομοιώνει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μεγαλύτερη δύναμη όταν λειτουργούμε με τη θετική ενέργεια. Έτσι τα λέγαμε, μόλις φτάσουμε ένα ποσοστό από 30 έως 50% είναι φυσικό ότι θα αλλάξει τα αρχέτυπα και η δομή της κοινωνίας ολόκληρης. Παρ' όλα αυτά όμως, μην επαναπαύεστε πάνω σε αυτό. Ο καθένας έχει την ατομική του εξέλιξη. Δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε και να λέμε «Αχ, πότε θα γίνει κρίση μη μάζα για να αλλάξω τα πράγματα». Αν εσένα η ψυχή σου, μέσα στο δικό σου χωροχρόνο, δεν έχεις ακριβώς εκείνη τη δόνηση για να ζήσεις αυτή την αλλαγή, δεν θα το πετύχεις αν δεν αναβαθμιστείς. Άρα στην πραγματικότητα αυτά τα πράγματα θέλω να καταλάβετε, να μπείτε λίγο σε πιο κβαντική σκέψη. Έχουν συγκεκριμένες χρονογραμμές. Γιατί ήδη υπάρχει κρίσιμη μάζα σε μια παράλληλη πραγματικότητα. Το θέμα είναι πώς θα μπείτε εσείς σε αυτή την παράλληλη πραγματικότητα. Με τη δική μας εξέλιξη κάθε φορά αλλάζουμε τη δόνηση. Και μέσω της δόνησεώς μας, μέσω της δόνησής μας, τι κάνουμε, συγχρονιζόμαστε με τις παράλληλες πραγματικότητες. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα για να μπορούμε εμείς να διατηρήσουμε, να φτιάξουμε, να επιλέξουμε σε τι δόνηση θέλουμε να είμαστε. Ασχέτως εκείνη την ώρα σε τι ποσοστό μπορεί να είναι ο κόσμος και η κρίσιμη μάζα. Θέλω να πάρετε την ευθύνη για τον εαυτό σας. Για την κρίσιμη μάζα παίρνει το συλλογικό την ευθύνη. Όμως, ό,τι και να κάνει η κρίσιμη μάζα μπορεί να είναι 99%, εσείς μπορεί να νικείτε στο 1% και να μην ζήσετε ποτέ τη νέα, θα λέγαμε, έτσι, γενιά, τη νέα εποχή. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και για τους κύκλους. Στον επόμενο κύκλο, θα λέγαμε, η ανθρωπότητα είναι φυσικό. Βλέπετε τώρα από τα νέα παιδιά λίγο-λίγο πόσο διαφορετική θα είναι και πόσο πιο ελεύθερη θα είναι και πόσο πιο απεγκλωβισμένη θα είναι από όλα αυτά τα πράγματα που είχε η παλιά, θα λέγαμε, ενέργεια της ανθρωπότητας. Όσοι έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο θα κάνουν σαρκώσεις στις επόμενες γενιές. Όσοι δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, είναι φυσικό ότι θα πρέπει να ξαναπεράσουν ορισμένα μαθήματα. Γι' αυτό το μόνο που πρέπει να σας νοιάζει πραγματικά, έτσι, δεν είναι να πάρετε την ευθύνη για τον κόσμο, να πάρετε την ευθύνη προς τον κόσμο, αναλόγως εσείς ποιοι είσαστε. Okay. Λοιπόν, λέει Μάριο, τι εννοεί συλλογικότητες. Οι συλλογικότητες, εννοούμε κάθε φορά ορισμένοι άνθρωποι που είναι κάτω από ορισμένες πεποιθήσεις και πιστεύω. Έτσι. Όλα είναι συλλογικότητες. Από την αρχή μέχρι αυτό που το σύμπαν που υπάρχει μέχρι τώρα εδώ που είμαστε, όλα λόγω των συλλογικότητων έχουν δημιουργηθεί. Λοιπόν, και τα εγρηγορότα είναι σε φάση αλλαγής, λέει ο Αναστάσιος. Ναι, Αναστάση, κάθε φορά τα εγρηγορότα αυτόν τον καιρό είναι σε φάση αλλαγής, γιατί αλλάζουν αναλόγως τις περιόδους αλλαγής των ανθρώπων. Γι' αυτό πολλά, θα λέγαμε, εξόρκια, στοιχειακά και άλλα πράγματα που μπορεί να ήταν, θα λέγαμε, στην εποχή του Μεσαίωνα ή πιο παλιά ή με τους Αμάνους, δεν ισχύουν τώρα.
Βλέπετε, κάθε φορά συγκεκριμένα γρηγορότα κρατιούνται όλα αυτά, θα λέγαμε, σε εθερικό τομέα για συγκεκριμένες περιόδους πάνω στη Γη, αναλόγως την πίστη που τους δίνουν, αναλόγως στη συνείδηση οι άνθρωποι. Έτσι υπάρχουν τα γρηγορότα που είναι πάρα πολύ δυνατά και κρατάνε ολόκληρες περιόδους γήινες, έτσι, εσαρκώσεις και χιλιάδες χρόνια, και υπάρχουν τα άλλα γρηγορότα, τα πιο, θα λέγαμε, αδύναμα, τα οποία μπορεί να είναι τοπικά αυτά τα γρηγορότα, αλλά και σε χρονικές περιόδους, θα λέγαμε, πιο μικρές η ζωή τους, έτσι. Λοιπόν, λέει Μαριό, δηλαδή λέει να καταργιόμαστε τους αρνητικούς. Θέλω να καταλάβετε ότι η έννοια της κατάρα που σας έδωσα δεν έχει μέσα αυτό το κολοσυναίσθημα, ρε, που βάζετε συνέχεια. Δεν έχει συνέστημα, έχει γνώση. Φύγετε από αυτό το συνέστημα μόνο, αφήστε τον να έρχεται από μια γνώση και να κρατήσει μια ουδετερότητα. Δεν είναι ότι πρέπει να καταργέμαι τους αρνητικούς και να βάζω αρνητικό συνέστημα, λέω άντε ρε κατάρα και κατάρα και να γίνομαι εγώ χάλια. Δεν έχει σημασία με το αν θα γίνομαι εγώ χάλια, γιατί αν θα γίνομαι εγώ χάλια, πώς θα μπορώ εγώ να είμαι πάνω στη ροή, ώστε το κάθε τι να πάει εκεί που πρέπει. Καταλάβατε, δεν παίζει ρόλο, θα λέγαμε, τόσο πολύ αυτό το συνέστημα που βάζετε. Όμως, αν δεν τα καταφέρετε, φυσικό είναι μέσα σας να χαλάτε τον ίδιο σας τον εαυτό. Ακόμα και όταν είστε υπερευαίσθητοι πάνω σε μια προσευχή για κάτι που θέλετε σόν και καλά να βοηθήσετε, χωρίς να ξέρετε τι πρέπει να γίνει και τι είναι καλό για εκείνη την ψυχή, και σόν και καλά όταν είστε αρνητικοί, πάνε σε αυτό το σημείο που πρέπει εσείς υποτίθεται να καταργέστε, γιατί κατά το δικό σας το μυαλό αυτό δεν θα πρέπει να ήταν έτσι. Δηλαδή, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, φίλοι μου. Προσέξτε με το συνέστημα, γιατί χαλάει εσάς στην πραγματικότητα. Προσέξτε. Θέλω να ξέρετε ότι αυτά πρέπει να τα ενώσουμε μαζί. Το συνέστημα είναι απλώς ένα πράγμα που μας δίνει τη δόνησή μας. Αν η δόνησή μας είναι αρνητική, θα μας το δείξει με ανάλογα συναισθήματα. Στην πραγματικότητα, όλο το πράγμα είναι να μπορούμε να αποδεχόμαστε και να είμαστε σε μια κατάσταση αποδοχής, ευγνωμοσύνης, εμπιστοσύνης όλων αυτών των πραγμάτων. Δεν μπορούμε κάθε φορά, αναλόγως στο τι συνέστημα έχουμε, να νομίζουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Πρέπει να μάθουμε πρώτα, έτσι, και να δημιουργήσουμε τα ανώτερα συναισθήματα που έρχονται από τη γνώση. Που αυτά τα συναισθήματα δεν έχουν αυτή την πολυκότητα. Κάθε φορά να καθόμαστε να λέμε, άντε δεν σε καταργέμαι επειδή εσύ δεν μπούκατσες, επειδή δεν ήρθε αυτό το σενάριο που ήθελα, επειδή ξέρω εγώ το ένα, επειδή το άλλο. Στην πραγματικότητα και οι δύο είναι ευχές, αν το καλοσκεφτείτε. Γιατί? Γιατί βοηθάτε να προοδεύσει, να εξελιχθεί, να ανακυκλωθεί το κάθε τι, να πάει στο σκοπό του. Καταλάβατε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, κάποιος γνώστης, την ώρα που καταργέται, απλά δίνει δύναμη κάτι να γίνει γρηγορότερα. Δεν πάει να πει ότι είναι κακό για το κακό και να δουλέψει για το κακό. Είναι τέτοια η ανακύκλωση που είναι φτιαγμένο το κάθε πρόγραμμα να κάνει, που λέγεται άγγελος, και κάθε πρόγραμμα να κάνει, που λέγεται, θα λέγαμε, δαίμονας. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν γίνεται εμείς να καταργιόμαστε κάτι που το έχει φτιάξει ο Θεός να λειτουργεί έτσι, με την έννοια που το λες εσύ, Μαριό. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Ορισμένα πράγματα έχουν φτιαχτεί για να παίζουν συγκεκριμένους ρόλους. Δεν τα βάζουμε ποτέ με το ρόλο. Απλά επιλέγουμε τι ρόλο θέλουμε να παίξουμε. Δεν τα βάζουμε με το ρόλο. Όλοι οι ρόλοι είναι μπροστά μας για να έχουμε την επιλογή. Όχι για να πάμε να διαλύσουμε τους ρόλους. Για να μάθουμε να επιλέγουμε. Ποιος ρόλος μας αντιπροσωπεύει. Άλλωστε δεν θα υπήρχε ποικιλία. Άλλωστε δεν την είχατε φέρει. Άλλωστε δεν θα υπήρχε όλη αυτή η μεγάλη γκάμα μέσα σας να μπορείτε να αλλάζετε συχνότητες και τον έναν τον αγαπάτε, τον άλλον τον μισείτε. Να καταλάβετε, όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν υπάρχουν για να μπορείτε εσείς, σαν δημιουργοί, σαν μάγοι, να διαλέξετε τι πραγματικότητα σας αντιπροσωπεύει. Είναι στο χέρι σας. Και όλα αυτά συμβαίνουν όχι για να τα πολεμάτε, για να διαλέξετε. Για να σας δείξει τι απ' όλα θέλετε να δώσετε τη δύναμή σας. Τι απ' όλα θέλετε να βιώσετε. Τι απ' όλα θέλετε να δώσετε ζωή. Όπως δίνει ο Θεός ζωή, ψυχή ζωή. Να δώσετε κι εσείς τη δική σας ζωή. Και τώρα σας παίρνουν τη ζωή που δίνετε για να υπάρχουν πράγματα που δεν θέλετε. Αυτό σας εξηγώ συνέχεια. Η δόνησή σας είναι το μέγιστο που πρέπει να προσέχετε. Η δόνησή σας, σας το ξαναλέω. Γιατί αυτή σας ομοιοκρατάζει. Όχι τι λέει το μυαλό σας. Το μυαλό σας μπορεί να νομίζει ένα εκατομμύριο πράγματα. Η δόνησή σας σας βάζει εκεί πέρα σε κάθε πραγματικότητα για να πάρει το ανάλογο βίωμα. Λοιπόν,
Τι γνωρίζει, λέει, για το μαγικό αριθμό 7, λέει ο Κωνσταντίνος. Κοιτάξτε, για μένα όλοι οι αριθμοί είναι μαγικοί, έτσι. Απλά τώρα, αυτός που λες το 7 είναι της εκδήλωσης. Μέσα στην εκδήλωση, λοιπόν, στο δικό μας σύμπαν, είναι φυσικό ότι όλα λειτουργούν σε επταδικότητες διαχωρισμένα. Στο δικό μας σύμπαν, το οποίο παίζουμε τώρα. Και όταν μιλάμε για το δικό μας σύμπαν, εννοώ για το ανθρώπινο επίπεδο, έτσι. Μετά πάμε στο 9, στο 12. Κάθε, λοιπόν, αριθμός έχει τη δική του, θα λέγαμε, σημασία. Έτσι. Το 7, λοιπόν, είναι ο αριθμός της εκδήλωσης στην ύλη, όπως το 8 είναι το απείρου. Έχω μιλήσει αυτά τα πράγματα, έτσι. Άρα, λοιπόν, κάθε φορά με τον αριθμό 7 ξεκινάει η εκδήλωση, θα λέγαμε, στην πραγματικότητά μας. Είναι ένας αριθμός της ισορροπίας, θα λέγαμε, μέσα στην εκδήλωση. Έτσι. Τώρα, επειδή οι αριθμοί δεν είναι στην πραγματικότητα ζωντανοί, με την έννοια ότι αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες ενέργειες, ροές, ρυθμούς, έτσι, θέλω να σας πω να δώσετε σημασία σε όλους τους αριθμούς. Από το 0 μέχρι το 9. Όλα τα άλλα είναι παράγωγα, βέβαια. Αλλά κάθε ένας από αυτούς τους αριθμούς συμβολίζει χώρια όλα αυτά τα πράγματα που ξέρουμε, την αρχή της δημιουργίας. Όλες τις σκάλες, όλα αυτά να το μάθετε μέσα σας, σε απλά πράγματα, δεν χρειάζεται πάρα πολλά, έτσι. Θα δείτε ότι στην πραγματικότητα είναι μια συγκεκριμένη γλώσσα, μια ζωντανή γλώσσα οι αριθμοί, έτσι, που αν εμείς τους γνωρίσουμε, παύλα, αγαπήσουμε, τι μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε τις αντανακλάσεις όλα τα επίπεδα που έχουν αυτή η συμπαντική, θα λέγαμε, κωδική. Έτσι, όπως στην πραγματικότητα τέτοιοι κωδικοί είναι και οι λέξεις, θα λέγαμε, και τα γράμματα. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Πες μας για τα παιδιά και την εφηβεία, σε ποιες αρχές πειθαρχούν. Κοιτάξτε, φίλοι μου, θέλω να καταλάβετε ότι γενικά όσο εμείς είμαστε παιδιά, μιλάει μέσα μας ο ενθουσιασμός, ας πούμε. Έτσι. Αυτή είναι η αρχή, γιατί ακόμα δεν έχει μπει, θα λέγαμε, μπροστά το πέπλο της προσωπικότητας. Κάθε παιδί δημιουργεί την προσωπικότητα αναλόγως στο περιβάλλον, τις τάσεις, έτσι, και όλα τα πράγματα τα οποία σιγά σιγά εμποτίζουν μέσα και του φτιάχνουν αυτό το tabula rasa, που έχουμε πει. Άρα θέλω να σας πω ότι όταν μιλάμε για παιδί, παραδείγματος χάρη, εννοούμε το αθώο. Γι' αυτό πάντα βάζουμε το βρέφος. Όταν λέμε, λοιπόν, ότι έχουμε ένα τραυματισμένο παιδί, εννοούμε την παιδική μας ηλικία, την οποία έχει πάρει ορισμένες, θα λέγαμε, έτσι, ενεργοποιήσεις. Εγώ τις λέω. Δεν λέω τραύματα, ενεργοποιήσεις. Μόλις καταλάβετε τα τραύματα ενεργοποιήσεις, θα δείτε πόσο σημαντικά είναι να συμβαίνουν στη ζωή μας ακόμα. Αν δεν υπήρχε λόγος, δεν θα συμβαίναν τα τραύματα. Άρα κάποιος πρέπει να μας τα δώσει τα τραύματα. Άρα σε αυτό είναι στην συνεργάτες οι γονείς μας, η κοινωνία. Μπορεί εμείς όταν είμαστε κάτω από τον πόνο του τραύματος να το βλέπουμε ότι είναι κακό και ότι δεν θα έπρεπε να έχει γίνει. Αλλά στην πραγματικότητα γίνονται ακριβώς για να μας βοηθήσουν να θεραπεύσουμε ορισμένα πράγματα, όπως είχαμε ξαναπεί. Έτσι. Ας μην κάνουμε σαν άνθρωποι ότι τα ξέρουμε όλα και να πάμε βιαίως χωρίς την εξέλιξη να φτιάξουμε τα πράγματα. Γιατί απλά δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Θα αργοπορήσουμε αντί να πάμε πιο μπροστά. Όλο το θέμα είναι, λοιπόν, να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Έτσι αλλάζει ο κόσμος. Άρα τα παιδιά, λοιπόν, σε εκείνη τη φάση την οποία είναι, ξεκινάει μέσα τους και μιλάει η συνειδητότητα. Από ένα σημείο και μετά φτάνουν την προσωπικότητα. Και μετά αρχίζουν και παίζουν, θα λέγαμε, τους αστερισμούς. Έτσι. Αρχίζει και παίζει μέσα στους ανά 7 χρόνια και οτιδήποτε όλοι οι πλανήτες. Ξεκινάει από τη Σελήνη, μετά πάει, ξέρω εγώ, στην Αφροδίτη, στον Άρη, στον Ήλιο. Παίζουν όλοι οι πλανήτες μέσα μας, συνεχόμενα. Οι ενέργειες των πλανητών, έτσι. Κάθε φορά, λοιπόν, μέσα στο παιδί μπορεί να παίζουν επίσης οι ζωές των γονιών τους. Πρώτα ζουν τη μαμά τους, τα αγόρια, μετά ζουν τον μπαμπά τους και μετά ξεκινάνε να ζουν το δικό τους εαυτό, αφού έχουν φτιάξει, θα λέγαμε, μια μικρούλα κατάσταση να παίξουν όλες τις παρελθοντολογικές τους εσαρκώσεις, θα λέγαμε, σε σμίκνηση, μαζί με τον γονέο τους, μετά ξεκινάνε και βρίσκουν τον εαυτό τους. Στην εφηβεία τώρα, καταλαβαίνετε ότι μέσα τους εκείνο το πράγμα που λέγεται κουνταλίνι. Αρχίζει, λοιπόν, λόγω της δημιουργικής ενέργειας, να αρχίζει να μαγνητίζει, θα λέγαμε, ή θα ήταν καλύτερα να σας πω, να ενεργοποιεί, θα λέγαμε, τα τσάκρας λίγο παραπάνω. Και μόλις ενεργοποιεί τα τσάκρας, βλέπετε το παιδί, πώς αρχίζει, λοιπόν, και μπαίνει συνέχεια σε αυτή την κατάσταση, να μπορεί να
Έρχεται εκείνη η ώρα να μην μπορεί να συγκρατήσει την ενέργεια και να πρέπει να κάνει οτιδήποτε λοιπόν κάνει. Σεξουαλικά ορμόμενο, έτσι, μη διατηρώντας, τα λέγαμε, όλη αυτή την ένταση που έρχεται από την κουνταλίνη εκείνη την ώρα που ξεπηδάει, όλη αυτή η δημιουργική ενέργεια του φέρνει να έχει τις δικές του πεποιθήσεις, το διανοητικό, τις δικές του συγκινήσεις, έτσι, τα δικά του, θα λέγαμε, σεξουαλικές ορμές, τη δική του αντίδραση και όλη αυτή την υπερδύναμη που το βλέπετε να μην κουράζεται και να θέλει να δώσει τον μέγιστο των ενεργειών εκείνη την ώρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, γιατί εκείνη την ώρα η κουνταλίνη στο σημείο της ανάπτυξης, θα λέγαμε, και αναπτύσσονται πιο πολύ, αλλά και εκτρέπεται, θα λέγαμε, προς τα έξω, θα λέγαμε, η κουνταλίνη. Είναι το αντίθετο από αυτό που πάμε να κάνουμε εμείς, να θέλουμε την κουνταλίνη να την ανεβάσουμε προς τα μέσα και να μην αφήνουμε την δημιουργική ενέργεια, θα λέγαμε, να σπαταλέται οριζοντίως, αλλά να την ορθώνουμε καθέτος, για όσους ξέρουν από αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, λέει ο Σωτήρης, μπορείς να τοποθετηθεί για την αλληλουχία των αριθμών 3, 6, 9 και πώς λειτουργούν σε κβαντικό επίπεδο. Φίλοι μου, σε κβαντικό επίπεδο οι αριθμοί δεν λειτουργούν σε αυτό το, έτσι όπως εδώ το 3, 6, 9. Όλα αυτά είναι συγκεκριμένα, θα λέγαμε, για το γεωμετρικό, ας το πούμε, επίπεδο, έτσι. Κάθε φορά που μπαίνουμε στο κβαντικό δεν υπάρχει ξεχωριστά κάθε αριθμός, αλλά υπάρχουν μια συλλογικότητα αριθμών που στην πραγματικότητα δεν είναι αριθμοί, αλλά είναι, θα λέγαμε, γράμματα, να το πούμε έτσι. Γιατί το κάθε ένα αλλάζει δεδομένα ανά τη στιγμή. Ανακλάσμα του δευτερολέπτου, όταν πειράζουμε το 6 αλλάζει το 3. Όταν πειράζουμε το 3 αλλάζει το 9. Όταν πειράζουμε το 9 αλλάζει το 6. Όλα αυτά τα πράγματα όταν μπαίνουμε μέσα στην κβαντική μας αντίληψη, καταλαβαίνουμε ότι είναι σαν παράλληλες πραγματικότητες από δεδομένα που συνεχόμενα αλλάζουν. Δεν υπάρχει τίποτα σταθερό. Γιατί δεν υπάρχει σταθερό? Γιατί δεν υπάρχει πραγματικά απόσταση και χωροχρόνος. Γιατί αν υπήρχε χωροχρόνος, θα υπήρχε ένας διαχωρισμός. Άρα θα υπήρχε μια αμορφή. Εκεί πέρα μπαίνουμε σε μια αμορφή κατάσταση. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Δεν μιλάω για τα κβαντικά που λένε τα σπίνι επιστήμονες και τέτοια. Έτσι, όταν μιλάμε εμείς για αυτή την κατάσταση, εννοούμε ότι μπαίνουμε σε ένα επίπεδο ότι όλα υπάρχουν πριν ακριβώς εκδηλωθούν στην κατάσταση, θα λέγαμε, των επιπέδων που ζούμε εμείς. Θέλω να καταλάβετε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι σαν, όπως είχα πει και την άλλη φορά, σαν ένας κουβάρι από χρονογραμμές. Σαν ένα κουβάρι από χρονογραμμές, η μία πάνω στην άλλη και να περιπλέκονται. Να γίνεται μια καλούμπα από χρονογραμμές. Ελαχιστοποιημένη, άμορφα. Αυτό ακριβώς είναι, θα λέγαμε, όλη η κβαντική κατάσταση. Μέσα από αυτό, θα λέγαμε, το κουβάρι με τις χρονογραμμές, που είναι ελαχιστοποιημένο σε σημείο 0, από εκεί ξαφνικά τραβάμε και ξεκινάει να βγαίνει από το πουθενά κάθε φορά μία γραμμή, για να μπορούμε να καταλάβουμε και να παιχτούν μετά όλα τα γεωμετρικά, τα πυθαγόρια και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία με τα στερεά και τα υπόλοιπα και τις δυνάμεις του φι και του πι, θα λέγαμε, εξελίσσονται μετά ανά τους ρυθμούς και αριθμούς, έτσι. Καταλαβαίνετε, φίλοι μου, ότι εγώ, εν πάση περιπτώσει, δεν έχω πάει σε ακαδημαϊκή σχολή πουθενά. Σας έχω πει, μέχρι το λύκειο πήγαινα και δεν τα διάβαζα και πολύ καλά τα πράγματα, γιατί δεν με νοιάζαν τόσο πολύ αυτά. Έτσι. Οπότε σε συγκεκριμένες ορολογίες που είναι ακαδημαϊκής φύσεως, δεν μπορώ να σας πω με ευκολία, γιατί δεν έχω, θα λέγαμε, σε κατανόηση όλες τις ορολογίες και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, που υπάρχουν στην ακαδημιακή, θα λέγαμε, επιστήμη, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, γράψτε καμία άλλη ερώτηση. Άλλος, να συνεχίσω να σας πω ότι μου ήρθε στο μυαλό. Λοιπόν, αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο, δεν πειράζει, μην γράψετε άλλη ερώτηση. Θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Έλεγα να το πω σε ένα άλλο live, αλλά θα σας το πω τώρα όμως. Μια που αναφέραμε και μπήκαμε σε αυτή τη κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε. Κάθε φορά που εμείς τρεφόμαστε, στην πραγματικότητα είναι ότι παίρνουμε πληροφορία. Η τροφή είναι μια, θα λέγαμε, ζωή ίδια. Απλώς περισσότερες φορές τρεφόμαστε
Απλώς περισσότερες φορές τρεφόμαστε με πολλά σώματα. Κάθε φορά που παίρνουμε συναίσθημα, τρέφουμε το συγκινησιακό μας σώμα. Κάθε φορά που παίρνουμε σκέψεις, τρέφουμε το νοητικό μας σώμα. Κάθε φορά που παίρνουμε τις διάφορες, θα λέγαμε, βιταμίνες, τρέφουμε το φυσικό μας σώμα και ούτω καθεξής. Τι θέλω όμως να σας πω. Για ποιο λόγο υπάρχει, θα λέγαμε, η βία στην τροφή. Γιατί στην πραγματικότητα, όσο είμαστε στην ύλη, για να πάρουμε την τροφή, πρέπει να την σπάσουμε. Βλέπετε, κάθε μορφή που παίρνουμε, είτε από τα ζώα, από τα φυτά ή από οτιδήποτε, τι κάνουμε, την διαλύουμε σε διάφορα μέρη. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε, φίλοι, ότι οι άνθρωποι που είναι ταυτισμένοι στο φυσικό, είναι ταυτισμένοι μέσα σε αυτό το φαύλο κύκλο μεταξύ της βίας, θα λέγαμε, έτσι, και θα λέγαμε της ειδονής. Θα λέγαμε ότι η ειδονή, η απόλαυση που φέρνει, θα λέγαμε, η ύλη έρχεται να ολοκληρωθεί στον κύκλο της με την έννοια, θα λέγαμε, της βίας. Έτσι έχει φτιαχτεί αυτό το επίπεδο, φίλοι μου. Κάθε φορά που εμείς προσπαθούμε να πάρουμε την τροφή, βλέπετε, τι κάνουμε, βιάζουμε τη μορφή. Τη σκοτώνουμε, ή την τρώμε, ή τη μασάμε, ή τη διαλύουμε για να γίνουν βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Βλέπετε, από το φυσικό επίπεδο, οι πληροφορίες έρχονται μέσα από τη μορφή. Γιατί κάτι το παίρνουμε και το κάνουμε δικό μας, εαυτό μας. Το παίρνουμε μέσα μας, το κάνουμε βιταμίνες, το κάνουμε ενέργεια, το κάνουμε οργανισμό μας. Αλλά χρειάζεται πριν να το τεμαχίσουμε. Προσέξτε πραγματικά τι λέω τώρα, γιατί θα σας περάσω στο ερωτικό επίπεδο. Στο ερωτικό επίπεδο, το σεξουαλικό επίπεδο. Κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Οι άνθρωποι που μένουν στο υλικό τους φορέα και είναι ταυτισμένοι με την ύλη, συνεχόμενα θα κάτσουν κάτι, θα το κοιτάξουν, θα αγωητευτούν, θα το αγγίξουν, θα το ζουλήξουν και μετά θα το δαγκώσουν. Γιατί ακριβώς θέλουν να το πάρουν μέσα τους. Γιατί έτσι έχει μάθει ο ληστής να κάνει. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν φτάσει η ώρα από την επιθυμία να έρθει η ειδονή, μετά θα έρθει και ο πόνος. Και πολλοί άνθρωποι ζουν σαδομαζοχιστικά το σεξουαλικό τους, γιατί δεν μπορούν να ανέβουν στο επόμενο επίπεδο. Βλέπετε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα πόσο σημαντικό είναι, φίλοι μου, να ξεκινάμε κάτι όταν είμαστε ληστές, να το κυριαρχούμε, να το κάνουμε δικό μας, να το καταστρέφουμε, να το εγκλωβίζουμε, να το έχουμε κεκτημένο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ύλη και δεν έχουν αναπτύξει το συναίσθημα, ίσως την νόηση, ίσως το τσάκρα της καρδιάς και τα υπόλοιπα, θα λέγαμε, τσάκρα, είναι φυσικό λοιπόν, αισθηκτοδός, να θέλουν κάτι, να καταστρέψουν την ύλη για να το κάνουν δικό τους. Να το κλέψουν, να το βιάσουν. Το καταλαβαίνετε λοιπόν τι λέω. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι που θέλω μέσα σας να αναλύσετε για να καταλάβετε πώς μπορούμε εμείς συνεχόμενα, αντί να είμαστε στο φαύλο κύκλο αυτόν και να βιάζουμε ακόμα και με το παράδειγμα που σας είπα του έρωτα, αλλά συμβαίνει παντού, πώς μπορούμε να ανεβαίνουμε σε άλλα επίπεδα. Αντί να μένουμε συνεχόμενα σε αυτό το συγκεκριμένο, θα λέγαμε, επίπεδο, να χρειάζεται να βιάσουμε κάτι για να το πάρουμε. Να χρειάζεται να το κάνουμε δικό μας σαν ένα κεκτημένο, σαν ένα αντικείμενο. Όσο όμως εμείς μπαίνουμε στα διάφορα άλλα επίπεδά μας, στο συναίσθημα, λειτουργεί κάτι διαφορετικό. Μπαίνουμε στο συναίσθημα, εκείνη την ώρα έχετε πληρότητα. Μπορεί να φύγουμε από το ένστικτο, αλλά πάλι εκείνη την ώρα νιώθουμε τη συναισθηματική κατάσταση. Εκείνη την ώρα έχετε μια πληρότητα, το σε θέλω, δεν σε θέλω, μου κάνεις, δεν μου κάνεις, σε θέλω, δεν σε θέλω, μου κάνεις, δεν μου κάνεις, με πλήγωσε, σε πληγώνω. Υπάρχει άλλος ένας φαύλος κύκλος εκεί, φίλοι μου, που συνεχόμενα θα παίζεται, αν εμείς δεν ανέβουμε στην τρίτη κατηγορία. Αν εμείς δεν ανεβούμε στην τρίτη κατηγορία, πάντοτε θα υπάρχει αυτός ο φαύλος κύκλος. Και στο δεύτερο επίπεδο. Και αυτό έτσι ξεκινάει η κουνταλίνη να ανεβαίνει, όταν εμείς δεν σπαταλάμε την ενέργεια και τη μετατρέπουμε. Στο τρίτο επίπεδο λοιπόν έρχεται η ώρα να ξέρουμε αν εμείς έχουμε δίκιο ή άδικο. Συνέχεια θα πολεμάμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Έχω δίκιο, εσύ έχεις δίκιο, έχω άδικο. Όταν εμείς συνειδητοποιήσουμε και αυτό το φαύλο κύκλο, φίλοι μου, έρχεται η ώρα να μεταβούμε πάνω από το διάφραγμα. Πάνω από το διάφραγμα σημαίνει έξω από το διαχωρισμό. Από το φράγμα του Δία, από το φράγμα του νου, γιατί ο νους τεμαχίζει, σπάει σε διαστάσεις, σε μορφές,
σε οτιδήποτε, σε γεγονότα. Μόλις πάμε πάνω από το φράγμα του διαχωρισμού, τότε αρχίζουμε και συλλαμβάνουμε, θα λέγαμε, ότι μπορούμε να μπούμε στις δονήσεις από την απόσταση και το χρόνο. Τότε μπαίνουμε συχνότητες. Τότε δεν χρειάζεται να διάσουμε τίποτα, γιατί δεν ακουμπάμε τίποτα. Γιατί απλά είμαστε στην ίδια συχνότητα με τον άλλον και έτσι βιώνουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Βλέπετε, η πιο αθώα, αβίαστη κατάσταση είναι μόλις μπούμε στο τσάκρα της καρδιάς. Μόλις μπει εκεί η ανθρωπότητα ολικά, γιατί τώρα τρεμοπαίζουμε εκεί, πάνε να μπουν, δεν μπαίνουν, πάνε να μπουν, δεν μπαίνουν, θα αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε αναδονήσεις, ανασυγνώτες, αναομοιοκραδασμό, που σας λέω τις περισσότερες φορές, το τι νιώθει ο άλλος. Δεν χρειάζομαι κάτι να το κάνουμε δικό μας, να πάμε κοντά του, να τα αγγίξουμε, να το φάμε, να το πολεμήσουμε, να το ερωτευτούμε ίσως. Αλλά μόνο που το κοιτάμε και έχουμε αυτή την αντιληπτικότητα, μπαίνουμε στην ίδια δόνηση και αυτόματα βιώνουμε την πραγματικότητα του άλλου. Πίσω από το φράγμα του Δία είναι αυτή η κβαντική αντίληψη που μίλησα προηγουμένως. Είναι η κβαντική αντίληψη που από εκεί πέρα, αντί να μιλάμε με μορφές και απόσταση και χρόνο, μιλάμε με συχνότητες και δονήσεις. Να το ξανακούσετε πολλές φορές αυτό, γιατί θα καταλάβετε πάρα πολλά πράγματα, έτσι, από αυτό το κλειδί που σας έδωσα. Λοιπόν, φίλοι μου, χαίρομαι για την προσοχή που δώσατε, ευχαριστώ, έτσι, όλους για την ενέργεια, γι' αυτό σας λέω συνδημιουργούμε, τώρα καταλάβατε γιατί, ότι δεν είμαι μόνο εγώ, αλλά είστε και εσείς, όλη αυτή η συνδημιουργία που κάνουμε, έτσι, είτε θελημένα, είτε συνειδητά, είτε άθελά σας, κάνετε μαγικά για να φτιάξουμε όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε τώρα. Κάθενας με το δικό του γραναζάκι, καθένας με τη δική του εστίαση, συνδημιουργούμε όλη αυτή την πηγή ενέργειας, όλο αυτό το εγρηγορός ίσως, όλη αυτή τη γνώση που ξεπετάγεται και αρχίζει και εκπέμπει σαν φάρος από αυτό το σημείο που είμαστε τώρα και να ξέρετε ότι φτάνει μέχρι τα πέρατα της γης. Σημασία να ξέρετε ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι ότι δεν λειτουργεί. Είναι πόσοι είναι ικανοί να το ακούσουμε. Επειδή όμως αυτό δεν είναι μόνο για το τώρα, αλλά είναι για οσοδήποτε αιώνια θα υπάρχει και θα ακούγονται αυτά τα πράγματα, πάντοτε δίνουμε μια ευκαιρία, άπειρη ευκαιρία, με κάθε βήμα που κάνουμε, σε οτιδήποτε όντα, στις διάφορες γραμμές που είναι να ακούσουν αυτό το βιντεάκι ξανά. Να τους δίνετε πάντα μια ευκαιρία να μπορούν να γίνει, έστω και μετά από απεριόριστες φορές, ένα κλικ, μια ενεργοποίηση. Γι' αυτό λέει το σύμπαν είναι μια απεριόριστη ευκαιρία για όλους, γιατί αυτή είναι στην πραγματικότητα η εσπλαχνία του νόμου. Ευχαριστώ για την συνδημιουργία και φυσικά ειρήνη σε όλους.